σε πάω αρκετά χρόνια πίσω, έχω να σου ναι, πω. Ναι, τι μάζεψες. Για πάμε να δούμε αυτό το κοριτσάκι. Oh my god. Ναι. Μάλιστα. Έχω τα ίδια μαλάκια με τον Ηλία, τον εγγονό μου, πρέπει να σου πω, το ίδιο χρώμα. Μοιάζεται. Δεν ξέρω αν σας το έχουν πει. Σαν μωρό που είδα φωτογραφίες. Κοίτα να δεις, ευχαριστώ πάρα πολύ και δημόσια. Εγώ τους λέω όλους ότι μου μοιάζει ο εγγονός μου και μου λένε ναι. Αλλά δεν το πιστεύω. Εδώ. Α, εντάξει. Η μανούλα σου. Είμαι εύκολο συγκίνητη, πόσο μάλλον για τη μάνα μου, οπότε, εντάξει, υπέροχος άνθρωπος, υπέροχη γυναίκα. Ήταν για 2-3 χρόνια πολύ σοβαρά αρρώστη, έκανε αιμοκαθάρσεις κάθε 3 φορές τη βδομάδα. Μια γυναίκα με τρομερή αξιοπρέπεια που έζησε μόνη της και τα έβγαλε πέρα μόνη της. Και όταν πηγαίναμε στο νοσοκομείο να τη δούμε ή στο περιβάλλον που έκανε φυσιοθεραπεία και έμενε εκεί γιατί κατάλαβε από μόνη της ότι δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει μόνο με λίγη βοήθεια, μας έλεγε εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Να προσέχετε εσείς, να μου προσέχεις την ελίτα μου. Λοιπόν, αυτή είναι η μάνα. Η μάνα, τι άλλο. Και πιστεύω ότι είναι δίπλα μου ακόμα. Την νιώθεις. Είναι δίπλα μου ακόμα. Είναι 2 χρόνια τώρα που δεν είναι μαζί μας, ναι. Αλλά εγώ αισθάνομαι πάντα κοντά της. Και αισθάνομαι ότι είναι κοντά μου, να σου πω την αλήθεια. Τίποτα δεν χάνεται. Τίποτα. Είχες πει νομίζω ότι ήταν ένα όνειρο, είναι όνειρο ζωής για σένα να δημιουργήσεις. Δουλεύω σε αυτό. Θα σε ρωτούσα κάποιον σύνδεσμο για να βοηθάνε τα παιδιά χωρισμένων γονιών προς τιμήν της μανούλας σου, έτσι και έχεις ξεκινήσει, έχεις... Ναι. Όταν θα είναι κάτι ολοκληρωμένο, θα μπορείς και εσύ να μιλήσεις, είναι έτσι. Πολλοί άνθρωποι που εμπλέκονται. Ο στόχος είναι όχι παιδιά διαμελισμένα, όχι παιδιά κονιορτοποιημένα μέσα από διαζύγια. Δηλαδή, το διαζύγιο πρέπει να είναι καλύτερο από τον καλύτερο γάμο, θα το θέσω έτσι. Αν αγαπάς τον εαυτό σου και σέβεσαι το παιδί σου, αν αγαπάς το παιδί σου, οφείλεις να του δώσεις ηρεμία μετά το διαζύγιο και κατά τη διάρκεια. Επειδή και εσύ, Ελίτα μου, είσαι παιδί χωρισμένων γονιών. Μια μεγάλη γυναίκα τώρα που έχει περάσει, αιώνας από τότε. Απλά, ξέρεις, καμιά φορά όταν μεγαλώνουμε, και με τη σοφία που αποκτάμε. Ναι. Λέμε πολλές φορές ότι θα αντιμετωπίζαμε τα πράγματα με έναν άλλον τρόπο. Αν το ξαναζούσαμε ξανά από την αρχή. Το έχεις πει εσύ. Για τον δικό μου. Για τη δική σου περίπτωση. Εκατοντάδες χιλιάδες φορές, όχι μόνο για το διαζύγιο. Για πάρα για πολλά, πράγματα. Πράγματα. Και είναι η αγαπημένη μου ερώτηση.